25 περίπου εκατομμύρια ευρώ περισσότερα απαιτούνται για το πρόγραμμα νέων αγροτών, προκειμένου να μπορέσουν από την Κρήτη να ενταχθούν όσοι δικαιούχοι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους. Όμως το ύψος του προϋπολογισμού λειτουργεί σαν κόφτης και τους αφήνει εκτός προγράμματος. Περνάμε ένα διατροφικό πόλεμο από τη μέρα που ανακοινώθηκε ο Ουκρανικός πόλεμος και αυτός ο διατροφικός πόλεμος, ο μόνος που μπορεί να ξυπνήσει το κοιμόμενο γίγαντα, είναι τα νέα παιδιά, οι νέοι αγρότες που είναι το αύριο και για την εθνική οικονομία και για τον τόπο μας. Την ώρα που ο πλανήτης, όπως εξηγούν αγροτοσυνδικαλιστές του νησιού, βρίσκεται στο μέσο μιας επισιτιστικής κρίσης, η απόρριψη έστω και ενός νέου ανθρώπου να ασχοληθεί με τις καλλιέργειες συνιστά πολιτική που δεν βοηθάει τον πρωτογενή τομέα, που για μία ακόμη φορά δείχνει πόσο σημαντικό είναι να μείνει δυνατός και να ενισχυθεί περαιτέρω. Να ενισχυθεί η περιφέρεια Κρήτης με έξτρα κονδύλια για να απορροφήσουμε τους περισσότερους νέους αγρότες που πραγματικά σήμερα η χώρα μας τους χρειάζεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Κρήτης, υπευλήθησαν 13.105 αιτήσεις, εγκρίθηκαν 9.336. Καλύφθηκε το 90% του προγράμματος, ενώ θα επανεξεταστούν 2.414 αιτήσεις για να καλυφθεί το υπόλοιπο 10% του προγράμματος, όταν οριστικά έχουν απορριφθεί 1.355 δικαιούχοι, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Για την περιφέρεια Κρήτης κατατέθηκαν συνολικά 2.599 αιτήσεις με αιτούμενο ποσό 90.957.500 ευρώ, όταν το διαθέσιμο ποσό ήταν 65.103.000 ευρώ και εντάχθηκαν 1.459 δικαιούχοι, ενώ προκειμένου να ενταχθούν όλοι απαιτούνται ακόμη 25.854.500 ευρώ. Ζητάμε από το κράτος να αγκαλιάσει τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά, και να ενισχύσει όλες τις περιφέρειες της χώρας με έξτρα κονδύλια για να μπορέσουν να μπουν. Το θέμα έφτασε στη Βουλή με ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε την ενίσχυση του προϋπολογισμού για την Κρήτη, καταγγέλλοντας μάλιστα περιπτώσεις υποψηφίων σε περιφέρειες που εντάσσονται στο πρόγραμμα με μόλις 52 μόρια, την ώρα που σε άλλες περιφέρειες δεν αρκούν ούτε τα 68. Είναι αμαρτία όταν βλέπουμε άνθρωπο με 74 μόρια να εντάσσεται στο πρόγραμμα των νέων γεωργών και με τα 73,5 να μην μπαίνει. Για μισό μόριο είναι αμαρτία. Έχουμε πάρα πολλούς επιλαχόντες και εκτός τους επιλαχόντες έχουμε και πάρα πολλά παιδιά που είχαν καταθέσει σχέδια βελτίωσης στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, που έχουμε πολλούς επιλαχόντες και είναι παγωμένα.